Εκεί. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, τον Μανώλη Θερμό, να συζητήσουμε έτσι λίγο, να σχολιάσουμε έτσι την επικαιρότητα μιας που νομίζω ότι το Πάσχα αυτό σε συνθήκες κανονικότητας η Λευκάδα έκανε μια πρόβα τζενεράλε για το καλοκαίρι, με τις εκτιμήσεις να είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικές για το νησί μας, αλλά βεβαίως να ξεκινήσουμε από αυτό το κύκλωμα απάτης το οποίο έχει στηθεί τους τελευταίους μήνες και γενικότερα έχει επεκταθεί σε πάρα πολλούς τομείς και στους ηλικιωμένους, αλλά πρόσφατα υπάρχουν κάποιοι επιτίδη που καλούν επαγγελματίες, ζητάν να προπληρώσουν τύπου κάποια πακέτα διακοπών και όμως με πρόφαση την αμεσότητα της πληρωμής ζητούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα όπως κωδικούς για να μπορέσει να γίνει άμεσα η μεταφορά. Όσοι δεν είναι μοιημένοι, εξοικειωμένοι, την πατάν και κάποιοι ξενοδόχοι την έχουν πατήσει. Καλό απόγευμα και χρόνια πολλά. Μανώλη, ελπίζω να είσαι καλά. Καλό απόγευμα και χρόνια πολλά σε όλους. Λοιπόν, θέλω λίγο, Μανώλη, να ξεκινήσουμε από αυτό. Νομίζω ότι έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές εβδομάδες αυτή η προσπάθεια εξαπάτησης συναδέλφων σας, έτσι δεν είναι? Παναγιώτη, έχει γίνει προσπάθεια πάρα πολλές φορές. Την τελευταία εβδομάδα έχει ξεκινήσει από πιο πριν, αλλά την τελευταία εβδομάδα εντείνονται οι προσπάθειες εξαπάτησης. Δεν έχουμε να πούμε πολλά, απλώς ό,τι είπαμε και στο μήνυμα το δικό σου, ότι δεν δίνουμε αριθμούς καρτών, δεν δίνουμε τίποτα εκτός από τον τραπεζικό λογαριασμό. Δεν δίνουμε δηλαδή τίποτα σε οτιδήποτε ζητηθεί που έχει να κάνει με την οποιαδήποτε κάρτα ανάληψης υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή το μόνο που αν πάρει κάποιος και πει και παραπλανήσει, γιατί πλέον και αυτοί οι επιτίδημα όλοι χρησιμοποιούν, έχουν τέτοια πειθό που μερικοί άνθρωποι αν δεν είναι εξοικειωμένοι την πατάνε όπως και την πάτησαν. Απλά να πούμε αυτό που λένε και τα ιδρύματα, οι τράπεζες, ότι ποτέ κανείς δεν θα ζητήσει ούτε αριθμό κάρτας, ούτε τον τριψήφιο που υπάρχει από πίσω, ούτε κωδικό PIN με οποιαδήποτε πρόφαση, έτσι δεν είναι? Επαναλαμβάνω, μόνο τον αριθμό λογαριασμού δίνουμε, τον τραπεζικό αριθμό. Μάλιστα. Τίποτε άλλο. Έτσι γίνονται οι πληρωμές και πελατών και εταιριών. Μάλιστα. Όλα τα άλλα πρέπει να μας αφυπνίσει ότι κάτι λάθος γίνεται και δεν δίνουμε τίποτα. Και ειδοποιούμε και την αστυνομία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει πιθανότητα αυτοί οι συνάδελφοί σου που την πάτησαν, να το πω πάρα πολύ απλά, και χάσαν κάποια χρήματα μέσω της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος να μπορέσουν να πάρουν τα ποσά τους πίσω, ή είναι χαμένη υπόθεση πλέον? Απολύτως καμία. Απολύτως καμία. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, το κρατάμε αυτό, το σημειώνουμε. Νομίζω ότι ας ελπίσουμε ότι θα μειωθούν αυτά τα περιστατικά. Πάντως, να πω την αλήθεια, είναι ιδιαίτερα... Τα περιστατικά, Παναγιώτη, δεν μειώνονται. Εμείς πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτό που είπαμε πριν. Μάλιστα. Δεν δίνουμε προσωπικά δεδομένα, δεν δίνουμε αριθμούς. Δεν έχουν καμιά δουλειά οι κάρτες να πληρωθεί το κόστος μιας διαμονής. Μόνο ο τραπεζικός λογαριασμός της εταιρείας ή του καταλήμματος. Τίποτε άλλο. Ωραία. Το κρατάμε αυτό. Υπάρχουν τώρα, δεν θέλω να σε φέρω σε δύσκολη θέση όμως, τα ποσά που έχασαν συνάδελφοί σου είναι σεβαστά? Πολύ σεβαστά. Να. Πολύ σεβαστά. Και όπως καταλαβαίνετε... Είναι πάρα πολύ σεβαστά. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πάνω από 50.000. Από 50.000 ευρώ. Μάλιστα. Γιατί υποθέτω ότι παραπλανώντας και δίνοντας αυτά τα προσωπικά δεδομένα, κάποιοι έχουν πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς και κάνουν βεβαίως τις μεταφορές και άντε να τους βρεις. Είναι κύκλωμα πολύ καλά οργανωμένο. Μανώλη, το αφήνουμε αυτό. Νομίζω, αν χρειαστεί, το επικαιροποιούμε το θέμα. Θέλω λίγο να πάμε έτσι στα νέα δεδομένα τα τουριστικά. Παρόλο που ζούμε σε ένα περιβάλλον δύσκολο, δυσμενές, γιατί υπάρχει ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία, εμείς προσελκύουμε τουρίστες από την Ρωσία και όχι μόνο. Όμως, αν θεωρούμε προπομπό τις μέρες του Πάσχα που όλη η Ελλάδα βούλιαξε, αλλά και η Λευκάδα είχε νομίζω πληρότητα σχεδόν 100%, μπορείς έτσι να μας κάνεις μια εκτίμηση για τα μηνύματα αυτού του καλοκαιριού που τα περιμένουμε βεβαίως, γιατί κακά τα ψέματα πολλά σπασμένα του χειμώνα θα βγουν από το καλοκαίρι.
Κοίταξε, Παναγιώτη, τα μηνύματα είναι θαρρυντικά και όχι μόνο στη Λευκάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εντάξει, αλλά μας ενδιαφέρει εδώ η χώρα μας και ο τόπος μας. Δεν ήταν το Πάσχα σε κερδοφορία. Μην νομίζεις, δηλαδή είχε μία άφηξη τουριστών ή επισκεπτών. Οι διανυκτερεύσεις δεν ήταν και τόσο καλές. Η διαφορά αυτό, δηλαδή μην ξεγελιόμαστε από τον όγκο του κόσμου που βλέπουμε. Έτσι. Ιδιαίτερα αισιόδοξα είναι τα μηνύματα, όπως είπα για το φετινό καλοκαίρι. Όμως θέλει προσοχή. Έτσι, θέλει προσοχή μεγάλη. Είδαμε αρκετές πτήσεις. Ήδη 27 Μαρτίου έχει αρχίσει το αεροδρόμιο και δουλεύει ικανοποιητικά. Δεν είναι τα αεροπλάνα γεμάτα, αλλά έχουν μια καλή πληρότητα. Όλα δείχνουν ότι πηγαίνουμε καλά σε επίπεδο, ας πούμε, προκρατήσεων. Mm-hmm. Αυτό οφείλεται τώρα, ξέρεις, και στον εγκλισμό μας, 2 χρόνια. Αυτό πρόχνει λίγο τους ταξιδιώτες, ας πούμε, για μια απόφαση για απόδραση, ας πούμε, όπως θες πες το. Το ποσοστό θα μεγαλώσει. Δηλαδή από πέρυσι, από το 21, μπορεί να φτάσουμε και παραπάνω γύρω στα 50-60%. Μάλιστα. Από την άλλη πλευρά όμως, τίθονται και ερωτηματικά ως προς τα κέρδη στο τέλος της χρονιάς. Δεν είναι απλά τα πράγματα, κατάλαβες, ιδιαίτερα με το κόστος. Αυτό θα τη θέσουμε αυτή την παράμετρο. Εγώ πάντως πρέπει να πω, ο Μανώλη, που προσπάθησε να εξυπηρετήσω φίλους, βέβαια εντάξει την τελευταία στιγμή, δεν μπόρεσε να βρω κατάλημα. Ναι. Δηλαδή την τελευταία στιγμή για να έρθουν. Ο διαγωνισμό μπαίνει στο χορό, πλέον. Να ρωτήσω κάτι άλλο, Μανώλη. Με όλο το σεβασμό, επειδή κοίταξε να δεις, εγώ πηγαίνω έρχομαι στην ευρύτερη περιοχή και λόγω των επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Υπάρχει μια κριτική, μια μερίδα του κόσμου που νιώθει ότι οι υπηρεσίες της Λευκάδας ακριβαίνουν. Και αυτό μπορεί να είναι δυσανάλογο των υπηρεσιών. Δηλαδή θέλω να πω, μήπως η Λευκάδα αποκτά αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία... ποιότητα των υπηρεσιών. Ναι, δηλαδή θέλω να πω, μήπως ακριβένει το νησί ακολουθώντας, ας το πούμε, το γεγονός ότι θα έχει κόσμο το καλοκαίρι... Και ακολουθούν οι επαγγελματίες, όχι όλοι, τη λογική του ότι μπορέσουμε να κερδίσουμε. Γιατί εγώ εισέπραξα κάποια παράπονα ότι, βρε παιδιά, έχει ακριβήνει η Λευκάδα σε πολλά πράγματα. Δεν ξέρω τώρα, εσύ είσαι και άνθρωπος που ασχολείσαι με αυτό, οπότε μπορείς έτσι να μου πεις. Δεν έχει πέσει την αντίληψή μου κάτι τέτοιο. Η Λευκάδα παραμένει οικονομικά ελκυστικός προορισμός ακόμη. Mm-hmm. Δεν έχει πέσει. Αυτό είναι... Δεν θέλω να το. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Ωραία. Το κρατάμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω ότι παραμένει. Περιπτώσεις, σαφώς. Εντάξει, παντού γίνεται αυτό, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Υπάρχουν και περιπτώσεις οι οποίες θα μπορούσαν να συναντήσουν μια τέτοια κατάσταση. Αλλά γενικώς δεν έχει πέσει αντίληψη. Πάντως τώρα για να σε γυρίσω λίγο το. Για να σε γυρίσω λίγο στο Πάσχα. Επειδή νομίζω ότι και η βούληση και της Δημοτικής Αρχής είναι να δημιουργήσουμε και ένα brand και σε αυτό το τομέα, δηλαδή να ταυτιστεί το νησί, πρέπει να πω ότι πήγε καλά η Λευκάδα αυτές τις μέρες που φόρτωσε κόσμο, υπήρχε ένας ιδιαίτερος στολισμός, λειτουργήσε η αποχέτευση κανονικά, δεν υπήρχαν προβλήματα, δηλαδή θέλω να πω ότι γι' αυτό και έκανα λόγο για πρόβα generale, ότι ανταποκρίθηκαν ίσως κάποιες προσπάθειες ή κάποιες ενέργειες που μπορεί να γίνονται το προηγούμενο διάστημα και που μπορεί το καλοκαίρι να μας δώσει μία ανάσα, έτσι δεν είναι? Γιατί σου λέω ότι βούλιαξε το νησί, δεν είχαμε προβλήματα ιδιαίτερα. Το νησί δεν βούλιαξε η πόλη. Ακόμα έτσι, και η πόλη παρέμεινε. Εγώ την είδα καθαρή. Εγώ την είδα καθαρή, να πω την αλήθεια πάντως. Στις σύντομες βόλτες που έκανα, δεν είχα και πάρα πολύ χρόνο, αλλά την είδα καθαρή. Είχαμε νερό. Μου άρεσε, να πω την αλήθεια, ο στολισμός. Μου άρεσε που υπήρχε αυτό το ιδιαίτερο χρώμα. Μου άρεσε που η Δημοτική Αρχή φρόντισε έτσι να στολίσει. Θα πεις μια καλή κουβέντα τώρα. Δεν γίνεται. Εγώ να πω όσες καλές κουβέντες θες. Την αλήθεια. Την αλήθεια να πεις. Συγγνώμη, δεν υπάρχει μια βελτίωση? Δεν ήσουν ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα?
Εντάξει, τώρα είναι τόσα πολλά να γίνουν εδώ πέρα. Ναι, από το 0 δεν πάμε στο 10. Δεν σου άρεσε, για παράδειγμα, το γεγονός ότι η κρατική τηλεόραση για 10 λεπτά είχε σε ζωντανή σύνδεση το κομμάτι. Για 10 λεπτά. Μας έδωσε χρόνο 10 λεπτά. Δηλαδή, θέλω να πω ότι ό,τι και γίνεται, μια τέτοια προσπάθεια έχει ένα θετικό πρόσημο. Εντάξει, έχει ένα θετικό πρόσημο, βεβαίως. Ό,τι γίνεται είναι θετικό. Τώρα, εντάξει, μένεται πολλά να γίνουν, Παναγιώτη, τώρα. Δεν είναι να μείνουμε μόνο στα στολίδια, όπως σου είπα. Έχει πολλά πράγματα, οποία αυτά θα πρέπει να διαρκέσουν. Θέλουν χρόνια και θέλουν σοβαρό, πώς το λένε, δηλαδή σοβαρή υποδομή, σοβαρή προγραμματισμό. Η υπόθεση είναι... Ο τουρισμός είναι υπόθεση της κοινωνίας της δικιάς μας και του Δήμου. Έχουμε όλα τα εφόδια να γίνουμε πανευρωπαϊκή δύναμη στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. Εντάξει, θα εκλείψουν και οι συγκυρίες αυτές οι κακές, οι διεθνείς. Θα ευνοηθούμε περισσότερο, αλλά είναι... Θέλουμε πολλά πράγματα. Σίγουρα. Απλά επειδή έχουν εξαγγελθεί, έχουν δρομολογηθεί κάποια έργα, θέλω να πω ότι. Ναι. Δεν υπάρχει. Οφείλουμε να ακολουθήσουμε, πώς να το πω, ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ανάπτυξης. Δεν έχει τεθεί αυτό το πλαίσιο ακόμα. Εντάξει, και... από ποιο να τεθεί όμως, να πω την αλήθεια τώρα, εσύ Μανώλη, με όλο το σεβασμό. Εντάξει, τρέξτε να το θέσετε κι εσείς. Οι παραγωγικοί φορείς. Δηλαδή υπάρχει ένας ξενοδόχων, υπάρχει ο εμπορικός σύλλογος, υπάρχουν και άλλοι. Δηλαδή θέλω να πω... Δεν γίνεται. Δεν είναι... πρέπει να γίνουν πιο συγκροτημένα πράγματα. Τι να λέμε τώρα. Εντάξει, πάμε όπως κάθε χρόνο. Η απογοήτευσή μας είναι ανανεούμενη. Ωραία. Μπορείς να μου προσδιορίσεις, δηλαδή μπορείς λίγο να μου προσδιορίσεις, επειδή μας ακούνε φίλοι. Τι συγκεκριμένα πράγματα, ναι. Για παράδειγμα, νομίζω υπάρχει μια ενεργοποίηση και της Επιτροπής Τουρισμού που ήταν ανενεργή τα προηγούμενα χρόνια. Πάρθηκαν και κάποιες πρωτοβουλίες. Καταρχάς. Κάναμε μια... Υπάρχει και αυτό. Εντάξει. Ούτε μια Επιτροπή Τουρισμού μπορεί να ακουστεί άμεσα. Θα ήθελε πολλές συζητήσεις και να αποφασιστούν το Δημοτικό Συμβούλιο και μπλα μπλα μπλα. Εντάξει, θα ξέρουμε. Σου είπα και πριν. Για να φτάσουμε σε ένα επίπεδο σοβαρού προορισμού, θα πρέπει να δούμε πολλά πράγματα. Έτσι, πολλά πράγματα, τα οποία δεν μπορούμε να τα αναπτύξουμε τώρα, εδώ, σε αυτή τη συζήτηση. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει να αναδιοργανωθούμε, να συμμαζευτούμε, να αγωνιστούμε τόσο εμείς, όπως είπες, όλοι οι θεσμοί, όσο και ο Δήμος. Είναι πολλά πρέπει να γίνουν, έτσι. Ακόμα επικρατεί... έχει προβλήματα το νησί όταν υπάρχει υπερκορεσμός. Σωστά. Έτσι, έχει προβλήματα βασικά. Έτσι, ναι. Έχει προβλήματα πάρκινγκ, έχει προβλήματα πεζοδρομίων, έχει αυτά τα χρόνια προβλήματα που μας βασανίζουν. Υπάρχουν αυτά. Υπάρχουν δεν είναι αυτά. Έτσι απλά τα πράγματα. Θέλω να πω όμως, αν εσύ νιώθεις, γιατί κοίταξε να δεις, υπάρχουν αυτά, αλλά νομίζω, από ό,τι παρακολουθώ και στο Δημοτικό Συμβούλιο και από όσα εξαγγέλει και ο Δήμαρχος και ο Βουλευτής, δηλαδή θέλω να πω ότι νιώθεις, επειδή το παρακολουθείς... Μην μένεις στις εξαγγελίες, έτσι. Άλλο εξαγγελίες, άλλο τα έργα. Ναι, αλλά έχεις δίκιο, αλλά οριμάζουν κάποια έργα. Οριμάζουν κάποια έργα για να γίνουν εξαγγελίες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι από το 0 δεν πάμε στο 10. Δηλαδή εσύ αυτή τη στιγμή... καταγράφοντας μια προσπάθεια που μπορεί να κάνει η Δημοτική ή η Περιφερειακή Αρχή, νιώθεις ότι δεν έχει μπει ικανοποιητικά σε αυτή την κατεύθυνση? Το ζήτημα των υποδομών και στο σχέδιο, όπως σου είπα πριν, ανασυγκρότησης και στην αναβάθμιση, δρόμοι, πεζοδρόμια, συντήρηση πάρκων, δεντροφυτεύσεις... δεν έχουμε ξεκαθαρίσει τι προτίθεται να κάνουν. Μάλιστα. Έτσι, δεν έχει ξεκαθαριστεί αυτό το γεγονός. Όλες επισημαίνουμε συνέχεια το γεγονός και κάτι δίνει να συζητήσει ότι όλες οι περιοχές και όλοι οι προορισμοί στο νησί, οι τουριστικοί εννοώ, του νομού ας πούμε, έχουν ανάγκη από βελτίωση. Έχουν ανάγκη από εξοραϊσμό, έχουν ανάγκη από σχετική αναβάθμιση. Έχουν. Έτσι. Αυτά δεν βλέπω να συνήθως. Μας παρασέρνει, να σου πω την αλήθεια, η κάθε σεζόν στην αρχή
και τα αφήνουμε δίπλα. Άντε και φέτος. Άντε και να δούμε τι γίνεται. Άντε και του χρόνου. Κατάλαβες. Αυτό που λες έχεις δίκιο, αλλά από την άλλη τώρα εγώ θέλω λίγο να επιμείνω, γιατί πρόσφατα και σε κάθε δημοτικό συμβούλιο ο δήμαρχος εξαγγέλει και κάποιες δημοπρατήσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι γίνονται και έχουν δημοπρατηθεί μια σειρά έργων. Θα μου πεις βεβαίως στα πολλά που θέλουν να γίνουν. Δηλαδή θέλω να πω ότι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, δεν θα έχουμε τις μυρωδιές από τα σκουπίδια που τα είχαμε μέχρι πρόπερση, είναι ένα σημαντικό βήμα. Το γεγονός ότι γίνεται μια προσπάθεια η πόλη να είναι καθαρή. Σαφώς σημαντικό. Είναι σημαντικό κι αυτό. Να είναι καθαρή μια πόλη. Βεβαίως σημαντικά. Πρόπερση όμως, έτσι. Πέρυσι. Εντάξει, έχουν γίνει και κάποιες παρεμβάσεις. Ωραία, εντάξει. Εγώ τώρα δεν θέλω να κάνω το συνήγορο του διαβόλου λίγο, γιατί μας ακούνε και κάποιοι φίλοι εδώ που λένε ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες και κάποιες παρεμβάσεις πάντως. Και στα πεζοδρόμια και σε όλα αυτά τα οποία λες. Αλλά. Και ότι θα πρέπει, επειδή είναι η κριτική. Μου γράφει και εδώ τώρα και ο Γιάννης να είναι δίκαιοι. Δηλαδή να λέμε ό,τι γίνεται στο βαθμό που γίνεται, από το 0 στο 1 ή στο 2. Θέλει Παναγιώτη βαθιές τομές εδώ. Έτσι. Όχι φτιαξίματα. Μάλιστα. Δεν είναι συγγνώμη τώρα, ρε Σιμανόλη, να σου πω κάτι. Δεν είναι βαθιά τομή η είσοδος της πόλης. Η χρηματοδότηση και η εξαγγελία του περιφερειακού. Το γεγονός ότι, για παράδειγμα, ολοκληρώνεται. Υπάρχει μια εμπλοκή, αλλά ολοκληρώνεται και το θέατρο που υπήρχε μια μεγάλη παθογένεια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτές οι τομές δεν θα αλλάξουν σε λίγα χρόνια την πόλη, δεν θα τις δώσουν την απαραίτητη ανάσα που χρειάζεται. Βεβαίως. Mm-hmm. Όταν γίνουν και όταν γίνουν σωστά, θα αλλάξουν σε μερικά χρόνια την πόλη. Μάλιστα. Αυτό μέχρι στιγμής δεν μπορούμε να το διασφαλίσουμε από τώρα. Βεβαίως και θα αλλάξουν. Δεν το συζητάμε αυτό. Έτσι. Τώρα. Εάν δεν αργήσουν αυτά τα πράγματα, κινδυνεύουμε, όπως καταλαβαίνεις, με ανώμαλη προσγείωση. Mm-hmm. Αν δεν γίνουν γρήγορα αυτά τα πράγματα. Γιατί ξέρεις, τα δημόσια έργα, αν δεν τα τρέχεις συνέχεια, σωστά, από πάνω και να τα παίζεις, όπως καταλαβαίνεις, χρονίζουν και γίνεται παθογένεια αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Mm-hmm. Δεν εξαρτάται βεβαίως πάντα και από. Δεν υπεκτούν όλοι οι δημάρχοι και ιδιαίτερα αυτό προσπαθούν όλοι. Έτσι. Όμως. Νομίζω ότι έχουμε ήδη αργήσει. Μάλιστα. Παναγιώτη. Έχουμε ήδη αργήσει. Οι άλλοι πάνε πολύ πιο μπροστά από εμάς. Εμείς πάμε με βήματα χιλώνας. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Σωστά. Πράγμα. Αναφέρεσαι βεβαίως και στα άλλα Ιόνια νησιά. Συγκριτικά. Βεβαίως και στα άλλα Ιόνια νησιά. Mm-hmm. Βεβαίως και σε κάθε τουριστικό προορισμό. Μάλιστα. Μάλιστα. Εσύ, στην επαφή που έχεις και με τον Δήμαρχο και με τον Αντιπεριφερειάρχη, αυτά τα επισημαίνεις. Τα λες. Συνέχεια τα λέω. Μάλιστα. Βεβαίως. Είναι δυνατόν να μην τα λέω. Υπάρχει διάθεση να σ' ακούσουν. Ναι, βρε. Βεβαίως και υπάρχει διάθεση. Mm-hmm. Και γίνονται φιλότιμες προσπάθειες, έτσι. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, είναι πολλά τα οποία είναι τα εμπόδια, ας πούμε. Ναι. Σου είπα και πριν, θέλει βαθιές τομές. Βαθιές τομές. Αυτές οι τομές κοστίζουν πολλά πράγματα. Δεν θέλω να. Τώρα να συζητήσουμε δύο πράγματα. Ωραία. Αλλά πρέπει να γίνουν κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν. Μάλιστα. Ωραία. Δεν αντέχει άλλο τόπος, ας πούμε, με τη δυναμική που έχει το νησί, δεν αντέχει πλέον τα παλιά. Ναι. Έτσι, πρέπει να καθίσουμε, όπως σου είπα κάτω, και να καταστηθεί ένα πλάνο ανάπτυξης που θα περιγράφει πώς θα είναι το νησί σε 10 χρόνια από τώρα. Χωρίς αυτό το πλάνο δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Είναι σαν ένα business plan, να σου δώσω να καταλάβεις. Τι θέλω να κάνω. Mm-hmm. Ποιες θα είναι οι ανταγωνιστικές αγορές. Τι κινήσεις πρέπει να κάνουμε. Όχι αποσπασματικά. Με αποσπασματικά δεν προχωράς. Μάλιστα. Αυτά τα πράγματα επισημαίνω. Όπως πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική. Γιατί κακός ή καλός, ο τουρισμός είναι αυτός που κανονίζει τα. Ξέρεις τι, προσπαθώ λίγο να καταλάβω, επειδή τα συζητάμε αυτά κάθε φορά, πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Δηλαδή τώρα, για να υλοποιηθεί αυτό λοιπόν που λες, η στρατηγική προϋποθέτει αυτές τις παρεμβάσεις, τις δομές ουσιαστικά. Δηλαδή θα πρέπει εσείς ως επαγγελματίες του τουρισμού να αναβαθμίζετε το τουριστικό προϊόν, να είναι διαφήμιση η Λευκάδα, να μην φεύγει κάποιος δυσαρεστημένος, και από την άλλη ευθύνη των θεσμικών να φτιάχνουν αυτές τις δομές που είναι απαραίτητοι δρόμους,
πεζοδρόμια, θέσεις πάρκινγκ. Απλά απ' την άλλη τώρα, λέει κάποιος, γιατί μου το γράφει τώρα εδώ πέρα και ένας φίλος, ότι σε θεωρητικό επίπεδο αυτό που λες είναι ικανοποιητικό. Αλλά απ' την άλλη, πάμε με τα δεδομένα. Δηλαδή, αναμόρφωση εισόδου της πόλης τρέχει. Η Δημοτική Αρχή επικοινωνεί τις δράσεις στα πεζοδρόμια. Θα υπάρξει ένας περιφερειακός. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτά δεν μπορούν να γίνουν αύριο, αλλά δεν θα αλλάξουν την πόλη σε 2-3 χρόνια. Τη Λευκάδα. Δεν είναι η αρχή. Σε δύο θα αλλάξουν, αλλά εντάξει. Παραπάνω θα τα αλλάξουν. Μέχρι να γίνουν αυτά όμως πρέπει να υπάρχει ένα plan B, το οποίο θα μπορούμε να το εφαρμόσουμε για να περιμένουμε το τελικό σχέδιο, αυτό που λες, ένα plan. Είναι εφικτό το plan B? Είναι εφικτό το plan B, υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτω από αυτά τα δεδομένα? Βεβαίως και είναι εφικτό. Mm-hmm. Θέλει λίγο, θα κοστίσει λίγο πόνο, αλλά τι να κάνουμε. Ο πόνος ποιος είναι? Δηλαδή τι για παράδειγμα θα πρότεινες με τα αυτοκίνητα, να μην μπαίνουν στην... Δηλαδή τι θα πρότεινες? Δεν μπορούμε τώρα να αναπτυχθούμε σε αυτά. Θέλω να αναφερθούμε στην επόμενη. Να αναφερθούμε στην επόμενη. Συγκεκριμένο πλαίσιο ανάπτυξης. Αυτό θα συζητηθεί πολλές φορές και θα καταλήξουμε κάπου. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι με όλο το σεβασμό. Στην Επιτροπή Τουρισμού, όταν συνεδριάζει, αυτά τα λέτε? Δεν συνεδριάσαμε, μία φορά συνεδριάσαμε. Και δεν ήταν εκεί δεν ήταν αυτά τα θέματά μας. Μάλιστα. Okay. Έτσι, δεν ξανασυνεδριάσαμε άλλο. Ωραία, ωραία. Μάλιστα. Και να ξέρεις και ένα άλλο πράγμα, ότι για να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα χρειάζεται ομάδα. Ομάδα ανθρώπων. Έτσι, δεν γίνονται μόνο τους αυτά. Mm-hmm. Ικανών ανθρώπων. Μάλιστα. Ωραία. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Μα το έχουμε συζητήσει και λέω λίγο, ρε παιδάκι μου, να μπούμε, πώς το λένε, γίνουμε πιο συγκεκριμένοι αυτή τη στιγμή. Γιατί κοίταξε να δεις τώρα μεταξύ μας, έχουμε και χρόνο, δηλαδή πλέον μπορούμε να κρίνουμε. Ο τουρισμός είναι η υπόθεση της τοπικής κοινωνίας. Έτσι, δεν είναι υπόθεση κανενός υπουργείου, κανενός δημάρχου, κανενός προέδρου, κανενός. Είναι η υπόθεση τοπικής κοινωνίας. Μάλιστα. Έτσι. Δεν έχουν θέση εδώ πέρα ούτε πολιτική ούτε αντιπαραθέσεις, εκτός και αν είναι υγιείς οι αντιπαραθέσεις. Mm-hmm. Ωραία. Και μόνο σκοπό να βελτιώσουμε το τουριστικό μας προϊόν. Μόνο αυτό. Ωραία. Θέλω να βάλουμε άνω τελεία. Θέλω στην επόμενη συζήτηση που θα κάνουμε να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι. Ναι, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι για να τα θέτουμε κι εμείς. Δηλαδή, για παράδειγμα, να τα θέτουμε κι εμείς στο δημόσιο λόγο την επόμενη φορά που θα έχουμε εδώ αντιδημάρχους ή τον δήμαρχο. Ξέρεις, να μπαίνει στην κουβέντα. Ναι. Γιατί αν ρωτούσα εγώ τώρα αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα, τον δήμαρχο τι κάνουμε για το καλοκαίρι, θα πει: κοιτάξτε να δείτε, προσπαθούμε να έχουμε την πόλη καθαρή, να μην έχουμε θέματα, να μην μυρίζει η πόλη από την αποχέτευση. Μα όταν δεν έχουμε λύσει αυτές τις παθογένειες, δεν μπορούμε να μιλάμε για το ιδεατό τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, όταν μέχρι πρόπερση, μέχρι πέρυσι μύριζαν οι αποχετεύσεις, πάμε να λύσουμε την αποχέτευση, ρε Μανώλη. Και πάμε να έχουμε νερό, θλιβερό, αλλά το 2022, στη Λευκάδα που βρέχει αδιάλειπτα το χειμώνα, πάμε να έχουμε νερό. Και πάμε να λύσουμε παθογένειες δεκαετιών. Αντιλαμβάνεσαι τι συμβαίνει. Ακόμα δεν το έχουμε λύσει. Ακόμα δεν το έχουμε λύσει. Ελπίζουμε να πάμε καλά. Μάλιστα. Τελευταία κουβέντα με τον αντιδήμαρχο, ο οποίος κάνει αξιόλογες προσπάθειες. Αντιδήμαρχος, ποιος από όλους? Ποιος αντιδήμαρχος? Το Φίλιππο το Σκληρό. Τον κύριο Σκληρό. Κάνει μια προσπάθεια ο κύριος Σκληρός. Αποδίδει αυτή η προσπάθεια. Ναι. Προφανώς απέδωσε προσπάθεια. Δεν ξέρουμε ακόμη. Μάλιστα. Μάλιστα. Αυτά σου λέω, κατάλαβε, σου λέω. Ατέλειωτες ώρες. Συζητήσεων, μαραθώνιες συζητήσεις. Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα θέλω να σου πω ότι κάποιος θα μπορούσε να πει και να ερμηνεύσει ότι η επιλογή του κύριου Καλού να δείξει τα ανακλαστικά και να αντικαταστήσει ίσως τον κύριο Λιβιτσάνο ήταν ορθή. Προσωπική μου άποψη ήταν ότι ναι, ήταν ορθή. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, έτσι. Μένουμε εδώ. Προσωπική άποψη μιλάμε, το αποτέλεσμα κρίνουμε και θα το δούμε και το καλοκαίρι. Το μεγάλο τεστ είναι το καλοκαίρι. Το μεγάλο τεστ είναι το καλοκαίρι. Απλά και εγώ διακρίνω ότι πάνω σε αυτό το ζήτημα υπάρχει μια κινητικότητα ώστε το καλοκαίρι η Λευκάδα που θα βουλιάξει να έχει νερό και να μην γκρινιάζουμε και να μην δημιουργούνται αυτές τα παράπονα. Ενώ παράλληλα βεβαίως θα υλοποιούνται. Όσο τα λες, το να έχουμε νερό δεν επαφείται ποτέ σε κανέναν κύριο Σκληρό ή κύριο Θερμό ή κύριο. Είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Θέλουμε και βοήθεια από πιο πάνω.
Ναι. Και να πληρώνουν και όλοι θέλουμε όμως, Μανώλη μου, και να πληρώνουν και όλοι. Και να πληρώνουν και όλοι το νερό θέλουμε επίσης. Και να πληρώνουν και όλοι, βεβαίως και να πληρώνουν και όλοι. Σωστά. Λοιπόν, βάζω άνω τελεία. Αυτά είπαμε, για να μην υποβαθμίζεται το τουριστικό μας προϊόν χρόνο με το χρόνο. Μάλιστα, μάλιστα. Πρέπει να αποτελέσει, πώς το λένε, δηλαδή, πρέπει να το πω πιο καθαρά, πρέπει να αποτελέσει πολιτικό πρόβλημα με λίγα λόγια. Ωραία. Μένουμε εδώ, θα τα λέμε εμείς εδώ, θέλω πιο συγκεκριμένα την επόμενη συζήτηση, πιο συγκεκριμένα, να δούμε, να θέσουμε στην ατζέντα κάποια πράγματα που μπορούν να γίνουν και με βάση αυτά τα οποία δρομολογούνται αυτή τη στιγμή στα έργα. Εντάξει, Μανώλη. Εντάξει, εντάξει. Έγινε. Λοιπόν, έλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και πάλι.